Και πώς εκείνο το άλλο το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με μία αδίκη, διότι 13 Μαρτίου αναμένεται να διεξαχθεί στο εφετείο Αθηνών η δίκη για την αποζημίωση των ασφαλισμένων όταν καθυστερεί η σύνταξή τους. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό περισσότερα από τον καθηγητή κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, που για άλλη μια φορά ευχαριστώ για τη βοήθειά του για να μας δώσει πληροφορίες σε όλους εσάς τους ακροατές του 984. Καλημέρα σας, κύριε Μητρόπουλο. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Τη δίκη αυτή, που είναι η πρώτη δίκη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, την ξεκίνησε με τους συνεργάτες μου πριν 5-6 χρόνια, όταν αργούσε πολύ η έκδοση των συντάξεων. Και ξεκίνησα μία δίκη για να ζητήσουμε αποζημίωση για μία ασφαλισμένη κυρία, η οποία 4 χρόνια ανέμενε την σύνταξή της και δεν κατεβάλλεται. Και όταν βγήκε, τα 4 χρόνια της αναμονής δεν της δώσανε ούτε αποζημίωση ούτε σύνταξη. Της φάγανε 4 χρόνια. Ναι. Προσφύγαμε στη δικαιοσύνη και ευτυχώς εδώ το πρωτοδικείο της Αθήνας είπε ότι για τα 4 χρόνια που ανέμενε και τη σύνταξη και αποζημίωση 5.000 σχεδόν, 4.500. Ναι. Και είναι η πρώτη δίκη που κέρδισα με τους συνεργάτες. Την κάναμε τόσο συνειδητά, κυρία Δουλγεράκη. Την κάναμε τόσο μαχητικά, διότι περίμενε κόσμος, ενθυμίστε, πριν 2-3-4 χρόνια. Αυτό ανάγκασε τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου να τρέχει και να μην φτάνει, διότι πέσανε πολλές αγωγές παρόμοιου χαρακτήρα. Και τώρα στις 13 του μηνός Μαρτίου μας έκανε έπεση ο κύριος Κατζεντάκης και ο ΕΦΚΑ για να μην καταβάλει τις 5.000 που επεδίκασε το πρωτοδικείο στην ασφαλισμένη που περίμενε 4 χρόνια και πλέον για την έκδοση της σύνταξής της. Είναι μια σημαντική δικαστική εξέλιξη, η πρώτη στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, και βεβαίως θα δημιουργήσει νομολογιακό πάτημα για χιλιάδες κόσμου που παλιότερα περίμεναν ή και τώρα περιμένουν την έκδοση των συντάξεων τους. Μάλιστα. Ανοίγει ένας καινούριος χορός και ένας καινούριος κύκλος. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται με τον σημερινό ΕΦΚΑ παλιό ΙΚΑ, ποιες ήταν οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και ποιες είναι εκείνες οι αναμονές που ακόμα σε πολλές περιπτώσεις και σήμερα υπάρχουν, διότι μπορεί να μιλάμε για κύριες συντάξεις και καλά κάνουν, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε, και εσείς μας το έχετε πει, κύριε Μητρόπουλε, ότι είναι οι επικουρικές, ότι είναι οι συντάξεις του εξωτερικού, ότι είναι η με παράλληλη σύνταξη. Οι διαδοχικές. Εχθές με πήρε συμπατριώτησά σας από το Ηράκλειο και μου είπε ότι είχα και λίγα χρόνια στο ΤΕΒΕ, αλλά ήμουνα κυρίως στο ΙΚΑ. Εδώ αυτό θεωρείται διαδοχικό κομμάτι, διαδοχική σύνταξη αργεί 5 χρόνια. Η κυρία έχει πάτημα σε αυτό που εξηγούμε τώρα. Γιατί η κυβέρνηση φρόντισε και ο κύριος Υπουργός, και σωστά, και το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό, να εκαθαρίσουν τις μονοταμιακές συντάξεις, αυτές δηλαδή που πατάνε σε ασφάλιση ενός μονοταμίου, ενώ τις άλλες που είπατε εσείς, που προσέθεσα εγώ, που πατάνε, που στηρίζονται σε δύο και πλέον ταμεία, ΝΑΤ και ΙΚΑ, παλιό, ΙΚΑ και ΤΕΒΕ, παλιό, ΤΕΒΕ και ΙΝΚΑ και το ΤΑΝΠΗ, το Ταμείο Πρακτόρων που με πήρε προχθές επίσης μια συμπατριώτησά σας, που ήταν στο Ταμείο Ναυτιλιακών Πρακτόρων. Αυτά θεωρούνται διαδοχικά συνταξιωτικά συστήματα και σε αυτά η κυβέρνηση πάει με τον Αραμπά, όπως πήγαινε και η προηγούμενη, κυρία Δουλγεράκη, να είμαστε δίκαιοι. Αλλά επίσης είμαστε δίκαιοι όταν λέμε στην εκαθάριση των κυρίων συντάξεων. Η σημερινή κυβέρνηση πέτυχε περισσότερα από κάθε προηγούμενη. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την ιστορία και μετά την προσφυγή της συγκεκριμένης της κυρίας, ήρθε, εγώ έτσι το μεταφράζω όπως το ακούω από εσάς, κύριε Μητρόπουλε, και η θέσπιση του θεσμού της fast track με διαδικασίες, ναι, για την κύρια σύνταξη, έτσι. Από τη δική μας διαδικασία. Μάλιστα. Γιατί το ξεκινήσαμε το 2016, ανέμενε χρόνια, η γυναίκα δεν είχε να φάει ασφαλισμένη. Και λέει τι θα κάνουμε, και τελικά όταν βγήκε της δώσανε, από τότε που βγήκε σύνταξη, της φάγανε 4,5 χρόνια. Κύριε Μητρόπουλε, και τα χρόνια της αναμονής. Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, αυτά τα 4.357 συγκεκριμένα ευρώ, όπως διάβασα και στην ΕΝΙΠΕΚ, εντοκώς. Θα έχει πράξει, κυρία. Εντοκώς.
Μάλιστα, εντόκος μέχρι τα 100. Είναι σε 6 και πλέον χιλιάδες. Είπατε επίσης ότι άνοιξε ο χορός και από άλλους ασφαλισμένους, οι οποίοι προσπάθησαν με τον ίδιο τρόπο ή προσπαθούν με τον ίδιο τρόπο να δικαιωθούν. Είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Έχουν ασκηθεί πολλές εκατοντάδες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι χιλιάδες, που έχουν ζητήσει σε διάφορα πρωτοδικεία της πατρίδας μας και στα δικά σας κάτω, του Ηρακλείου και των Χανίων, έχουν ζητήσει να πάρουν αποζημίωση λόγω μεγάλης καθυστέρησης της έκδοσης, μάλιστα, της χορήγησης, της σύνταξής τους. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Βεβαίως περιμένουμε στις 13 του Μαρτίου τι θα πει το εφετείο. Τότε θα γίνει τελεσίδικη απόφαση. Τότε θα καταστεί νομολογιακό εθνικό δεδομένο και θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί ο καθένας και η καθεμιά για να ζητήσει τη δική του αποζημίωση όταν έχει καθυστερήσει πάνω από 6 μήνες, πάνω από ένα χρόνο, περισσότερο από ένα χρόνο η έκδοση της απόφασης, είτε είναι διαδοχική, το είπαμε, είτε είναι εξωτερικού, το είπατε, είτε είναι μειχτή σύνταξη, όλα αυτά, ή επικουρική, είτε είναι εφάπαξ. Δεν μπορεί το εφάπαξ να καθυστερεί για έναν δημοτικό υπάλληλο που επίσης έχω παράδειγμα από το όμορφο Ηράκλειο για 5 χρόνια. Τι σημαίνει το εφάπαξ για 5 χρόνια, όταν ο άλλος θέλει να καλύψει ανάγκες του, κυρία Δουλγεράκη, αγαπητή Αγγέλα. Μάλιστα. Ρωτάνε αν ήταν απλή σύνταξη γύρατος ή αν ήταν κάτι άλλο. Ήτανε σύνταξη γύρατος διαδοχικού χαρακτήρα. Έτσι, ήταν δύο ταμεία. Λοιπόν, κρατάμε... Αυτό που εξηγήσαμε, που εκκρεμούν πολλές διαδοχικές. Κρατάμε είναι αυτά... Είναι ad hoc, λέμε οι νομικοί στους φοιτητές μου. Είναι η περίπτωση σε αυτό ακριβώς το θέμα που συζητάμε. Εγώ τις κρατάω αυτές τις πληροφορίες, περιμένουμε τις συγκεκριμένες... Η απόφαση του πρωτοδικείου είναι 1806 του 21 που κερδίσαμε με τους συνεργάτες και κατά αυτής της απόφασης ο κύριος Υπουργός και ο ΕΦΚΑ κυρίως, με αυτούς αντιδικούμε, κάνανε έφεση για να πάρουν χρήψο τα χρήματα που έχει επιδικάσει το δικαστήριο. Αναμένουμε το εφετείο. Είναι σημαντική δικαστική εξέλιξη, κυρία Δουλγεράκη και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες.